Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή προσωπικά βρίσκεται στην πόλη της Αμαλιάδας και φιλοξενεί τον Σπύρο Κοζαφυρόπουλο, τον άνθρωπο που είναι η ψυχή της μικρής ακαδημίας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή συνάντηση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολλά τα πράγματα που έχεις κάνει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον αυτά που έχεις αποφασίσει εσύ μαζί με τους υπόλοιπους που είστε μια ομάδα να επικοινωνείτε προς το κοινό της Ηλίας και όχι μόνο. Αλλά επειδή τα περισσότερα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουν και μια πρωτοτυπία, αυτό ήταν που μας έκανε να θελήσουμε να σε συναντήσουμε. Εσύ κατάγεσαι από την Αμαλιάδα, έχεις γεννηθεί εδώ? Ναι, έχω γεννηθεί εδώ και έχω μεγαλώσει στην Αμαλιάδα, μέχρι που κάποια στιγμή, όπως όλοι, έφυγα για τις σπουδές. Για εργασία και μετά από μία διαδρομή που κράτησε κάποια χρόνια σε Πάτρα, Αγγλία, Χίο στρατιωτικό, κάποια στιγμή και λίγο Αθήνα για δουλειά, επιστρέψα πριν 5 χρόνια στην Αμαλιάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θέλω να μου πεις τι θυμάσαι πιο έντονα ως παιδί στην πόλη της Αμαλιάδας και πώς έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει η πόλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που θυμάται κάποιος σαν παιδί είναι το πώς έπαιζε, πού έπαιζε και τι παιχνίδια έπαιζε. Λοιπόν, τότε θυμάμαι λοιπόν στις γειτονιές υπήρχαν λίγο περισσότερες αλάνες για να παίζουν τα παιδιά μπάλα, γιατί ποδόσφαιρο παίζαμε τότε. Η αλήθεια είναι όμως ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, δεν υπάρχουν πολλοί χώροι δημόσιοι, ανοιχτοί που να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να έχουν τις δραστηριότητες τους ελεύθερα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ειδικά στο κέντρο της πόλης, να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι, αλλά ακόμα και σήμερα είναι λίγο δύσκολο, πέρα από κάποια σημεία, να συγκεντρώνουν την νεολαία και κυρίως να έχουν ενδιαφέροντα να κάνουν. Και το λέω αυτό γιατί ενώ σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, δεν ξέρω τόσο πολύ στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, οι πόλεις αφουγκράζονται το πώς αλλάζει η κοινωνία, πώς αλλάζει ο κόσμος, τις νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό και βλέπεις πάρκα με skateboard, πάρκα με παιδάκια που κάνουν ιδιαίτερες δραστηριότητες και εμείς περιοριζόμαστε σε πράγματα που θυμίζουν πίσω από το παρελθόν και δεν ανταποκρινόμαστε πιο πολύ σε αυτές τις ανάγκες που είναι σύγχρονες. Εσείς πάντως σαν ομάδα πολλές φορές έχετε πιαστεί από το παιχνίδι και την ανάγκη του παιχνιδιού και έχετε παρουσιάσει πράγματα και αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις, μεγαλώνοντας στην Αμαλιάδα, τι αποφασίζεις να σπουδάσεις, ποιος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός που ακολουθείς, ποια είναι η πορεία σου? Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι, πολύ μικροί, έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους ένα όραμα επαγγελματικό. Οπότε ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία να ενίσχυμα τις δέσεις μας τότε, να επιλέξεις μία δέσμη που θεωρείς ότι έχεις περισσότερη κλίση. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο, γιατί μου άρεσε με ταχεία, αλλά παρ' όλα αυτά επέλεξα πρώτη δέσμη. Και με έναν τρόπο δεν θα έλεγα απαραίτητα, πώς το λένε, αποφασιστικό. Περισσότερο δηλώνεις κάποιες σχολές και κάποιες με επιτυχάνεις σε μία από αυτές. Εμένα μου έλαχε το φυσικό πατρόν. Επέλεξα να μην ξαναδώσω εξετάσεις, να πάω στην Πάτρα, να σπουδάσω και να τελειώσω κάποια στιγμή το φυσικό. Στην πορεία βέβαια συνειδητοποίησα ότι είχαν γίνει και άλλες ανάγκες, μια τάση προς την πληροφορική, γι' αυτό και φεύγοντας από την Πάτρα και τελειώνοντας στο στρατιωτικό, αποφάσισα να πάω στην Αγγλία και να κάνω το πτυχιακό στην επιστήμη της πληροφορικής και να ασχοληθώ περισσότερο επαγγελματικά σε αυτό το χώρο παρά τη φυσική, αν και υπάρχει πάντα στο μυαλό σαν πρώτη επιστήμη που σπούδασα. Κάνεις λοιπόν το μεταπτυχιακό σου στην πληροφορική σε μια επιστήμη που τότε στην Ελλάδα ήταν ακόμη σε
έτσι πολύ πρόωρο στάδιο τα πράγματα. Γιατί επέλεξες να φύγεις έξω και δεν αποφάσισες να συνεχίσεις εδώ? Εντάξει, στην Ελλάδα ήταν λίγο δύσκολο, αν έχεις ένα πρώτο επιτυχίο σε άλλο επιστημονικό, να μπορείς να κάνεις ένα μεταπτυχιακό και να μεταπηδείς σε μια άλλη επιστήμη. Στην Αγγλία είναι πιο οργανωμένη σε αυτό το τομέα και είναι πιο εύκολο να μεταπηδείς από τη μια επιστήμη στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος για την Ελλάδα πάντα φρέσκος φαίνεται ότι είναι. Και αν και η επιστήμη έχει κάνει μια διαδρομή, τουλάχιστον 20 χρόνια, παρόλα αυτά είναι μια επιστήμη αιχμής. Η τεχνολογία είναι πάντα μέσα στη ζωή μας και βλέπουμε τις εξελίξεις διαρκώς, οπότε την έχουμε άμεσα συνυφασμένη με την πληροφορική. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάντα μια φρέσκια επιστήμη, απλά επειδή είναι ένας παροχημένος όρος οι νέες τεχνολογίες, δεν υπάρχουν νέες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν παλιώσει, απλά βγαίνουν πάντα νεότερες. Αυτό που έβλεπα εγώ να λείπει και κάποια στιγμή το έκανα ως δουλειά ήταν ότι θεωρούσα ότι υπάρχει ένας χώρος αυτού του συμβούλου πληροφορικής που θα ήταν ένας ενδιάμεσος μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων, δημοσίου, που θα έχει μια τεχνογνωσία να μπορεί να συνδράμει τέτοιους οργανισμούς, ειδικά στα θέματα μεγάλων διαγωνισμών. Και αυτή είναι η πρώτη δουλειά που έκανα στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, όπου ουσιαστικά εκεί ήμασταν σύμβουλοι του δημοσίου σε θέματα πληροφορικής και μεγάλα έργα του δημοσίου. Και αυτό έκανα και μόλις γύρισα στην πόλη, παράλληλα με το ΤΕΙ, που ήμουν καθηγητής 10 χρόνια μέχρι που συγχωνεύτηκε και έφυγε με το σχέδιο Αθηνά. Ήμουν και σύμβουλος πληροφορικής στην τοπική Ένωση Δημών Κοινοτήτων και είχα, η δραστηριότητά μου ήταν να έχω συμβουλευτικό ρόλο σε έργα πληροφορικής που έγιναν στους Δήμους, στο νομό μας. Πόσο δυσκολεύτηκες, αν όχι να πείσεις τους τοπικούς άρχοντες, να τους πείσεις για τη νέα αυτή φιλοσοφία? Ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά ο δημόσιος τομέας άργησε πάρα πολύ να συγχρονιστεί με αυτό που λέγαμε νέες τεχνολογίες και πιστεύω ότι και σε ένα βαθμό ακόμα και σήμερα τα πράγματα βαδίζουν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή ακούμε ως είδηση την οργάνωση μέσω υπολογιστών σε κάποια νοσοκομεία ή σε κάποια άλλα ιδρύματα και μας φαίνεται, μάλλον κάποιοι τα αντιμετωπίζουν με έκπληξη και ότι κάνουμε και κάτι πολύ πρωτοπόρο, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι τα δεδομένα είναι που θα έπρεπε να έχουν. Πλέον. Η αλήθεια είναι ότι υλοποιήθηκε σε πανελλήνια κλίμακα το 2008 περίπου, ένα πράγμα που ήταν πολύ φιλόδοξο και εγώ το είχα αγκαλιάσει, που λεγόταν ψηφιακός δήμος. Η φιλοσοφία του προγράμματος ήταν να γίνουν σε τρεις φάσεις επιμορφώσεις σε όλους τους δήμους της χώρας, στους αιρετούς. Με μια μερίδα κεντρική σε κάθε δήμο, που θα επιμόρφωνε σε πρώτο επίπεδο, μια δεύτερη δράση επιμόρφωσης στα δημοτικά συμβούλια και μια τρίτη δράση εξειδικευμένα σεμινάρια. Συμμετείχα σε όλες τις φάσεις, ήμουνα ένας από τους 20 ομιλητές που γύρισαν όλη την Ελλάδα και μίλησαν σε διάφορες πόλεις. Εγώ μίλησα στην Έδεσα, θυμάμαι, στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο. Η πρώτη εκδήλωση ήταν μια χαρά εκδήλωση, γιατί υπήρχε το ενδιαφέρον κτλ. Τώρα η εμπειρία από τα δημοτικά συμβούλια της Ηλίας, το να περιμένει σε μια αγωνία ως κάποιος όχι πολύ σημαντικός για τους τοπικούς άρχοντες και να βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται επί τρεις ώρες και να περιμένεις το τέλος να ενημερώσεις, η εμπειρία ήταν λίγο τραγική για τα δημοτικά συμβούλια της Ηλίας, κυρίως γιατί προσπαθούσαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο επιστήμονας πληροφορικής είναι ένας στρατηγικός εταίρος, ένας στρατηγικός συνεργάτης που θα βοηθήσει το Δήμο όχι να αλλάξει μπρίζες, δεν είναι τεχνικός στην πληροφορική, γι' αυτό είναι και μια παρεξήγηση που κουβαλάει μαζί της επιστήμη, ότι δεν είναι ο άνθρωπος που θα φτιάχνει υπολογιστές, είναι ο άνθρωπος που θα προτείνει 5-10 έργα στον χώρο του και θα βοηθήσει το Δήμο να αποδώσει πολύ καλύτερα στον τρόπο που εξυπηρετεί τους πολίτες, να κάνει μεγάλη οικονομία στα έξοδα του, αλλά αναδιοργανώνοντας, βοηθώντας τον στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών. Και μέσα σε κάποια χρόνια, ας πω ένα απλό παράδειγμα, GIS, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσει την περιουσία του, τη χωρική του έκταση τέλος πάντων, και βάζοντας διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας, να φτιάξει, να εκμεταλλευτεί μετά την πληροφορία, να καθορίσει το νεκροταφείο, τις θέσεις των τάφων, ένα παράδειγμα που γίνει εδώ πέρα στο Δήμο Ήλιδας, να βρει βέλτιστους τρόπους, διαδρομές και τα για την αποκοδημητή των απορριμμάτων, να βρει βέλτιστους τρόπους για τον τρόπο που λειτουργούν οι συγκοινωνίες και να εξοικονομήσει και χρήματα και κόπο και κυρίως να λιγοστέψει την ταλαιπωρία των πολιτών
που ακόμα και σήμερα το επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους Δήμους είναι πάρα πολύ μικρό. Και φαντάζομαι ότι πολλοί εκεί που μίλησες σε όλη την Ελλάδα, να μην το περιορίσουμε στην Ηλία, δεν είμαστε μόνο εμείς κακοί μαθητές, νομίζω. Πρέπει πολλοί κόσμος να πίστεψε ότι μιλάς κινέζικα. Κοίτα, να μην κατάλαβε καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι στον εκπαιδευτικό χώρο πολλά χρόνια. Έχεις μάθει να έχεις και κακούς και καλούς μαθητές. Ας πούμε ότι ψυχολογώ εύκολα το κοινό στο οποίο απευθύνομαι και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την προσωπική εμπειρία ώστε να κάνω προσιτό αυτό που λέω. Οπότε τότε θυμάμαι ότι είχα κάνει αρκετές αλλαγές στις παρουσιάσεις που μου είχαν δώσει έτοιμες από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είχα προσθέσει και μερικά προσωπικά στοιχεία που έκαναν την εμπειρία της χρήσης της τεχνολογίας πιο διασκεδαστική και κυρίως πιο προσωπική. Από το πρωί που βλέπω ηλεκτρονικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι να καταλήξω κάτι πιο σοβαρό που αφορά τη διοίκηση, την εξυπηρέτηση του πολίτη κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να μην μιλάμε κινέζικα. Είναι και μία ευθύνη που έχουμε εμείς που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την επιστήμη. Πέρα από το να την έχουμε σπουδάσει, κάποια στιγμή αν θέλουμε την εφαρμογή της, μπορούμε να βρούμε, αρκεί να υπάρχει μια αποδοχή από όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις, γιατί νομίζω ότι εκεί υπάρχει το μεγάλο έλλειμμα, ότι οι επιστήμονες δεν είναι κάποιοι που απλά πήραν ένα πτυχίο. Οι επιστήμονες είναι αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν συμβολευτικά σε οποιαδήποτε διοίκηση, όχι απαραίτητα σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Ο τρόπος που πολιτικά θα διαχειριστεί μια διοίκηση τη γνώση που λαμβάνει από τους επιστήμονες, από τους τεχνοκράτες, είναι δικό της θέμα, αλλά τουλάχιστον το να αντιμετωπίζονται οι επιστήμονες ως ισότιμα μέλη μιας ομάδας που λαμβάνει αποφάσεις, είναι αυτό το οποίο λείπει. Και εκεί πιστεύω ότι όταν δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, ώστε να αισθάνεται κάποιος που έχει τη γνώση ότι θα ακουστεί η άποψή του και κυρίως μπορεί να δει κάτι να γίνεται πράξη, νομίζω ότι αλλάζει τα πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή, αν έχω λίγο χρόνο από ένα παράδειγμα. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα, εάν έχεις να μου δώσεις ένα παράδειγμα γι' αυτό. Υπήρχε κάποτε μία πρόσκληση που αφορούσε ασύρματα δίκτυα. Μπορούσε να καταθέσει Δήμος ή οποιοδήποτε οργανισμός μία απλή πρόταση, μία απλή τεκμηρίωση, με κάποιο φωτογραφικό υλικό ή με κάποια λόγια τέλος πάντων, ώστε να του δοθεί ένας εξοπλισμός που άξιζε τουλάχιστον 5.000 ευρώ για να υπάρχει ασύρματο δίκτυο σε μία μεγάλη περιοχή. Θυμάμαι τότε που είχα μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κυλλήνης τότε και υπήρχε και μία καχυποψία, ήρθε ο άλλος από την Αμαλιάδα, τι να μας πει τώρα κτλ. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, γιατί εδώ είσαι περισσότερο αυτός που είσαι παρά αυτά που ξέρεις ή αυτά η εμπειρία που έχεις. Γι' αυτό και αναγνωριζόμαστε περισσότερο ο οποιοσδήποτε εκτός της πόλης του παρά στον τόπο τον οποίο ζει. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει τότε ο Δήμαρχος, εδώ δεν θα κάνεις τίποτα. Περνάει ο καιρός, βγαίνει αυτή η πρόσκληση. Πραγματικά τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Δήμαρχε, του λέω, είμαι από την ΤΕΤ, ξέρω τηλέφωνο. Έχει διαθεί πρόσκληση. Σε ενδιαφέρει, του λέω, να γράψουμε μια πρόταση για να μπει ένα σήματο δίκτυο σε μια ωραία κολόνα στο λιμάνι της Κυλλήνης και να έχουν όλοι εκεί πρόσβαση. Εντάξει, πάω εκεί λοιπόν. Θυμάμαι ότι έκατσα μια ολόκληρη ημέρα. Έμεινα εκεί να βεβαιωθώ μέχρι να φύγει το courier για να είμαι σίγουρος ότι ζητάει πρόταση. Τότε έγραψα προτάσεις για το λιμάνι του Κατακόλου, για την Παπαχριστοπούλη βιβλιοθήκη εδώ και για τότε. Εγκρίθηκαν όλες και πήραν τον εξοπλισμό. Θυμάμαι όμως το φοβερό. Το συγκεκριμένο δήμαρχο που δεν του καταλαγίζω καγία. Δεν πήρα ένα τηλέφωνο μετά, όταν εγκρίθηκε η πρόταση, να πει να ευχαριστώ. Να πει ότι εντάξει, οκ, έγινε αυτό το πράγμα. Οπότε, εμπιστεύοντας αυτό που είπα, αν δεν αντιμετωπίσει σοβαρά, δεν πρόκειται και ο άλλος να ξανασχοληθεί μαζί σου. Εγώ χάρηκα βέβαια, γιατί εμένα η χαρά μου είναι τελικά να μένει κάτι, να έχει γίνει κάτι και να μπορεί να αξιοποιηθεί με οποιον τρόπο από οποιονδήποτε είναι να το χρησιμοποιήσει. Από όλη αυτή τη διαδικασία έμειναν λοιπόν κάποια πράγματα, έτσι. Έχουν μείνει πράγματα και χαίρεσαι όταν μέσα από τη δουλειά σου βλέπεις να έχουν μείνει πράγματα. Ειδικά τα σύνορα δίκτυα ήταν και μια τεχνολογία τότε που είχε άνθηση. Φανταστείτε ότι βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός κάποια στιγμή, πριν κανένα χρόνο, να πει ότι θα βάλουμε σύνορα δίκτυα παντού. Θα πεις, δεν ξέρω αν ήταν το μοναδικό πρόγραμμα που έλειπε, αλλά παρόλα αυτά έφτασε κάποια στιγμή, αν θέλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες και να έχουμε τουρισμό κτλ. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται στη χώρα, στις πόλεις μας, να έχουν κάποιες υπηρεσίες και το ασύρματο δίκτυο είναι μία από αυτές, ώστε να μπορούν με αυτό το μέσο να. Ναι, αισθανθούν άνετα στον τόπο που επισκέπτονται. Ακριβώς. Γιατί πλέον είναι θέμα άνεσης αυτό, να μπορούν να εξυπηρετήσουν και τη δουλειά τους και την ψυχαγωγία τους και την επικοινωνία τους, έτσι δεν είναι. Και το δικό μου σλόγγαν είναι ότι
χωρίς πολλά χρήματα μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Σε μια παρουσίαση που θα κάνει σε μια ημερίδα, είχα προτείνει ένα πάρα πολύ απλό τρόπο που είχε εφαρμοστεί σε ένα χωριό, νομίζω κάπου στη Σκωτία, ότι πώς με πολύ απλό τρόπο και λίγα χρήματα μπορείς να κάνεις τουριστική την πόλη σου. Υπάρχει λοιπόν ένα ειδικό κωδικό, θα τον έχετε δει σε διάφορες αφίσες, που αν το σκανάρεις με ένα ειδικό πρόγραμμα του κινητό, σε οδηγεί σε κάποια ιστοσελίδα. Λοιπόν, είχα προτείνει λοιπόν τότε να μπουν τέτοιες επιγραφές σε όλα τα κτίρια του Δήμου και έχοντας αυτά τα σημεία σήμα το δίκτυο, ο οποίος τουρίστας περνάει, σκανάροντας την εικόνα, να παραπέμπει σε ένα αντίστοιχο σημείο στη Wikipedia, το οποίο θα έχει εμπλουτιστεί μέσα από ανθρώπους της πόλης. Έτσι, έναν οδηγό που να μπορεί ο άλλος να τον παρακολουθήσει. Χωρίς να φτιαχτεί κάτι, να εκμεταλλευτούμε την υποδομή της Wikipedia, που έτσι κι αλλιώς κάποιος παραπέμπεται εκεί, και έτσι, χρησιμοποιώντας εργαλεία που ήδη υπάρχουν, και με απλό τρόπο, να μπορεί κάποιος να βλογηθεί σε μια πόλη και να πάρει πληροφορίες για την πόλη, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει δεκάρα. Άρα και πράγματα μπορούν να γίνουν και πράγματα περισσότερα θα μπορούσαν να έχουν γίνει και να έχουν παραμείνει. Ένα δικό σου μεγάλο κομμάτι είναι το ΤΕΙ. Και θέλω να μου μιλήσει για αυτά τα χρόνια στο ΤΕΙ και για το πώς καταλήγουμε. Ναι. Το ΤΕΙ είναι αλήθεια ότι παρά το γεγονός ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου ήταν αυτό του Συμβούλου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μεγάλη μου αγάπη ήταν πάντα το ΤΕΙ. Στο ΤΕΙ ουσιαστικά, όταν λέμε ότι δίνεις το προσωπικό σου ιδρώτα, ας πούμε, αν έδωσα κάποιο το προσωπικό μου ιδρώτα, αυτό ήταν στο ΤΕΙ. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα σε συνεργασία με τους φοιτητές, γιατί ο συμπαραστάτης μου ήταν πάντα οι φοιτητές μου. Και η σχέση αυτή κρατάει ακόμα και τώρα, μετά από τόσο καιρό που έχουν φύγει κανένα δύο χρόνια. Από το να είμαστε σκαρβαλωμένοι σε σκάλες και να περνάμε καλώδια για να δικτυώσουμε το κτίριο, μέχρι την κινηματογραφική ομάδα που φτιάξαμε κάποια στιγμή, τη λεγόμενη Κόφτα, και κάναμε προβολές είτε μέσα σε αίθουσα είτε υπαίθρια, το Σύλλογο Καθηγητών που ήμουν αντιπρόεδρος για 8 χρόνια, γιατί είχα πολύ έναν ρόλο στο συνδικαλιστικό κομμάτι του ΤΕΙ, το πόσες εκδηλώσεις μαζί με τους φοιτητές, και θυμάμαι ότι στην πορεία αυτού του χρόνου αλλάξαμε το ένα χτίριο, πήγαμε στο άλλο, όλος αυτός ο κόπος, όλες αυτές οι σχέσεις, κυρίως οι ανθρώπινες, κατέληξαν κάποια στιγμή σε μια μεγάλη διοργάνωση που φέτος είναι και ένας ωραίος χρόνος, γιατί κλείνει 5 χρόνια σε πολλά πράγματα που ξεκίνησα πριν από 5 χρόνια. Για θα μας τα πεις τώρα αυτά. Λοιπόν, ο 5ος χρόνος που πιστεύουμε ότι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Αμαλιάδα, είναι κάτι που έκανα πριν 5 χρόνια και το κάνουμε κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που συμβαίνει στον ομό που δεν έχει εισιτήριο για τον κόσμο, που φιλοξενεί τόσο πολλά συγκροτήματα μέσα σε 5 χρόνια. Και η βασική εθελοντική ομάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήταν οι φοιτητές μου. Που ήταν και για μένα το αποχαιρετιστήριο πάρτι, 5 μέρες με live μουσική σε διάφορα σημεία της πόλης. Και η ιστορία έκλεισε καλώντας όλους μου τους φοιτητές να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία πάνω στο ΤΕΙ. Εκεί ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί έχει πολλοί κόσμος. Και τους λέω, αν και θεωρείτε πρώτες φορές χαζά αυτά που σας προτείνω, μετά από πολλά χρόνια αυτή τη φωτογραφία, λέω, θα τη θυμάστε. Και ήταν έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος που σου αρέσει να ανακατώνεις τα πράγματα, δημιουργικά πάντα, γιατί και στο ΤΕΙ, όπως είπες και εσύ, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα πράγματα που ξέρεις, νομίζω ότι δίνουν και την ουσία στο ρόλο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, γιατί δεν είναι μόνο η γνώση που θα λάβεις από τα βιβλία. Αυτή τη γνώση θα τη λάβεις, εάν θέλεις. Το θέμα είναι τι παραπάνω θα κερδίσεις. Όπως και στα σχολιά μας, το ίδιο ισχύει. Δεν ισχύει μόνο στο ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό ίσως και η σχέση σου με τους φοιτητές να παραμένει έτσι ζεστή, γιατί τα παιδιά έχουν την αντίληψη να δουν ποιος είναι αυτός που πραγματικά θέλει να τα πάει ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει μια ομάδα στον εκπαιδευτικό χώρο, δεν πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτσι, θα προτιμούσα να είμαστε, που θεωρούν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιαδήποτε βαθμίδας πρέπει να είναι ανοιχτά προς την κοινωνία. Πρέπει οι εκδηλώσεις που συμβαίνουν, και πόσο μάλλον όταν είναι ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα που παράγει και τεχνογνωσία, αυτή η τεχνογνωσία με κάποιο τρόπο να διαχέεται στην τοπική κοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι έγιναν προσπάθειες μέσα από εκδηλώσεις να υπάρξει ένα διάδρομο της επικοινωνίας με την πόλη. Δυστυχώς, τα είχα πει και κάποτε και δεν είχα γίνει πολύ αρεστός όταν ήταν κλείσει το τμήμα, ότι όταν αντιλαμβάνεσαι το ΤΕΙ και την παρουσία των φοιτητών μόνο σου μια πηγή κέρδους,
δεν έχεις σοβαρούς δεσμούς με αυτή την κοινότητα και κάποια στιγμή αυτή η κοινότητα, όταν είναι να φύγει οτιδήποτε, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα ενιαίο σύνολο διεκδίκησης απέναντι στο οτιδήποτε. Νομίζω ότι όπου υπάρχουν τριτοβάθμια ιδρύματα, πρέπει οι Δήμοι σε τοπικό επίπεδο να έχουν αυτά τα ιδρύματα ως εταίρους, τουλάχιστον τα αντικείμενα τα οποία αυτά πραγματεύονται, και να λαμβάνουν πολύ σοβαρά τις εισηγήσεις τους, να υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις που να συνδέουν αυτά τα μέρη, προκειμένου αυτή η τεχνογνωσία να μην πηγαίνει χαμένη. Δεν είναι τυχαίο πράγμα, αφού έγινε αυτό που έγινε. Αν το δει κανείς μετά, θα δει ότι είναι λίγο σουρεαλιστικό να γεμίσει όλη η χώρα με τμήματα πανεπιστημίου και ΤΕΙ, που ουσιαστικά σε έναν βαθμό υπολειτουργούν, χωρίς βιβλιοθήκες, χωρίς μόνιμο προσωπικό κτλ. Αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε, όπου παρέμειναν, θα έπρεπε να αξιοποιούνται στο έπακρο. Και υπάρχουν τρόποι να γίνεται αυτό, αρκεί, όπως είπα εξ αρχής, να υπάρχει ένα σεβασμό απέναντι σε αυτή τη γνώση, αυτού του επίπεδου και να θεωρούμε αυτούς τους ανθρώπους συνεργάτες και όχι περιστασιακούς συνομιλητές. Ή και πελάτες κάποιες φορές. Το έπαιζε εσύ, δεν το πω εγώ. Ναι, το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται έτσι. Ήταν νέα παιδιά και ήταν πάρα πολύ άσχημο. Και τα παιδιά, ξέρεις, έχουν κριτήριο. Εσύ το ξέρεις καλά. Καταλαβαίνουν ποιοι τα προσεγγίζουν θετικά και ποιοι τα βλέπουν. Η αλήθεια είναι ότι πάντα, γιατί και ούτε και στους φοιτητές ήμουν πάντα πολύ αρεστός, γιατί έλεγα, προσπαθούσα να πω αυτό που εγώ έβλεπα ως αντικειμενική αλήθεια, με την έννοια ότι δεν μπορείς να θέσεις ένα ζήτημα ότι σε βλέπουν εδώ οικονομικά, γιατί έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει μια οικονομική δοσοληψία. Και όπου και να είσαι φοιτητής, αυτή η δοσοληψία θα υπήρχε. Και στη τελική ανάλυση, πολλοί από τους φοιτητές βρήκαν δουλειά στην πόλη, πήραν και χρήματα από επιχειρήσεις που δούλεψαν. Οπότε αυτό το πράγμα δεν αξίζει τον κόπο να εστιάσεις εκεί. Καλό είναι όταν μιλάς για εκπαίδευση να μιλάς για άλλα ζητήματα. Και να μην μιλάς για μια οικονομική δοσοληψία που έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη. Θα συμβεί. Έτσι κι αλλιώς. Εσύ όμως, από ό,τι φαίνεται, μέσα σε όλα αυτά που έχεις ασχοληθεί επαγγελματικά, υπάρχει ένα στοιχείο που θα μου το πεις μετά τις διαφημίσεις, εάν είναι η μεγάλη αγάπη σου για την Ελλάδα ή εάν οπουδήποτε και αν ζούσες, θα έκανες πράγματα που κάνεις εδώ τώρα. Και αν το μετάνιος που επέστρεψες. Αυτά όλα θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Μέσα σε μια απλή πατρίδα, αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή. Αν δεν χωράς μέσα σε μια μυροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια γαλιά φυλακή. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή προσωπικά. Έχουμε μαζί μας τον Σπύρο τον Ζαφυρόπουλο και θέλω να μου πεις τι είναι πιο δυνατό, η αγάπη για την πόλη σου, η αγάπη για τις ιδέες που γεννάς και ακολουθείς. Τι σε κάνει να είσαι τόσο δραστήριος? Θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής. Εγώ σε θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, με ντουντούκα στο κέντρο της Αμαλιάδας να προσπαθείς να συντονίσεις κάποια παιδιά που έκαναν βόλτα με ποδήλατα. Θυμάμαι καλά, καρναβαλικό ήταν αυτό. Ναι, ναι. Ήταν μια ιδέα που είχα πει 5 χρόνια για αυτή, ήταν η 5η χρονιά που είναι φέτος. Όταν δεν γινόντουσαν πολλές δραστηριότητες στην πόλη καρναβαλικό. Είπες να τους ξεσηκώσουμε. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια δράση που να αφορά στο καρναβάλι, τότε με το δίκτυο αφύπνιση πολιτών. Και παντρέψαμε πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή το ποδήλατο είχε αρχίσει να ανθίζει στην πόλη. Θέλαμε να κάνω κάτι καταβαλικό, οπότε εκεί μου ήρθε στο μυαλό. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω νέες λέξεις, έχω ένα ψώνιο με αυτό. Οπότε παντρέψαμε την μπούλα με την ποδηλατοδρομία και φτιάξαμε την ποδηλατοδρομία. Θυμόμαστε λοιπόν τις ποδηλατοδρομίες. Θέλω να μου πεις ότι αυτό ξεκίνησε, είχε ήδη δημιουργηθεί το δίκτυο πολιτών? Ναι, το δίκτυο αφύπνιση πολιτών. Το δίκτυο αφύπνιση είχε ήδη δημιουργηθεί. Το οποίο πώς προέκυψε? Τι είναι αυτό δηλαδή, πώς είχε γίνει αυτό? Πώς έγινε? Ναι, φαντάζομαι ότι ήσασταν μια παρέα που τα συζητάγατε και είπατε ας κάνουμε κάτι πιο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πρωτοβουλία αυτή με τους φοιτητές και η μετογραφική ομάδα, κάποια πράγματα που ήθελα να γίνουν στην πόλη δεν μπορούσαν να συμφωνούν μόνο με τους φοιτητές. Οπότε με έτρωγε η ανησυχία το να κάνουμε κάτι. Συζητούσα με διάφορους ανθρώπους για αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως πρέπει κάποιος να κάτσει να τα κλάψει λίγο, να τα προετοιμάσει και μετά να τα παρουσιάσει στους άλλους.
Λοιπόν, έκατσα λοιπόν με πολύ κόπο τότε. Σκέφτηκα το όνομα. Έχω πολύ καλούς φίλους γραφίστες και τους θεωρώ έτσι πολύ αγαπημένη ειδικότητα, ας πούμε. Γιατί είναι οι άνθρωποι που μετατρέπουν σε εικόνα αυτό που σκέφτεσαι. Οπότε με ένα φίλο, το Διονύση τότε, του μετέφερα αυτήν την ιδέα. Ο Διονύσης σε πολύ λίγο χρόνο έφτιαξε το λογότυπο αυτόν του Τούκα. Και έτσι γεννήθηκε το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών. Και αφού έγραψα τα πρώτα κείμενα, γιατί έτσι μου φάνηκε τότε ότι θα ήταν πιο εύκολο να το επικοινωνήσω, προσέγγισα κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους και επικοινώνησα. Όταν άρχισε λοιπόν αυτό που πάνω να μορφή, άρχισε να λειτουργεί σαν ομάδα, σαν συλλογικότητα, με συναντήσεις, φτιάξα ένα μοντέλο οργανωτικό και άρχισαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν να συνδιαμορφώνουν αυτό το αρχικό πλαίσιο. Το οποίο πρέπει να υπάρχει για να είναι και μια βάση κουβέντα. Αφού δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο, τότε σε μια πόλη που δεν μπορούσε να φουγκραστεί πράγματα που γίνονται σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, μας φαίνονταν όλα καινούργια. Ό,τι επιχειρούσαμε να κάνουμε δεν είχε ξαναγίνει. Σχεδόν. Έτσι, δεν θέλω να ακυρώσω οποιαδήποτε προηγούμενη προσπάθεια, αλλά τουλάχιστον με τον τρόπο που εμείς το κάναμε και επιλέξαμε να το κάνουμε, νομίζαμε ότι δεν είχε ξαναγίνει. Γι' αυτό και ό,τι επιχειρήσαμε να κάνουμε, από μπουλαδοδρομία, από δράσεις παιδικές χαρές, από γκράφιτι ομαδικά με παιδιά, με δασκάλους πάλι σε παιδικές χαρές, από καθαρισμού σε δάση, παραλίες, από προβολές υπαίθριες και είναι αναρρύθμιτες οι δράσεις, γιατί είχαμε μια μανία τότε να κάνουμε 2 με 3 δράσεις κάθε μήνα. Και αυτό το πράγμα, επειδή ήταν όλα καινούργια, πάντα γεννιόντουσαν καινούργιες δράσεις. Και πάντα προέκυπταν συνεργασίες είτε τοπικά είτε εκτός Αμαλιάδας. Γιατί το δίκτυο έχει ταξιδέψει πολύ και εκτός Αμαλιάδας, σε φεστιβάλ είτε αθηναϊκά είτε γύρω-γύρω, και έχει ταξιδέψει και εκδηλώσεις του. Για 5 χρόνια επίσης, για 5 χρονιά, έγινε φέτος η εκδήλωση για τους γονείς για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Είναι κάτι που ξεκίνησε το δίκτυο, συνεχίζει τώρα η νέα μας ομάδα, η Μικρή Ακαδημία. Και είναι και μια εκδήλωση που και τότε είχε ταξιδέψει σε διάφορες γειτονικές πόλεις ή και αλλού. Προσπαθείτε πάντα να πιάνετε θέματα που έχουν επικαιρότητα και έχουν και ουσία. Δηλαδή, μπορείς να πας και λίγο πιο πέρα. Αυτό, ας πούμε, αυτή η εκδήλωση που έγινε πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική στο να γνωρίζουν οι γονείς και τα παιδιά το πώς πρέπει να κινηθούν σε ένα χώρο για να είναι ασφαλή. Και τους δώσατε και όλες τις πλευρές του θέματος. Αυτό προσπαθούμε. Προσπαθούμε σε εκδηλώσεις να έχουμε πολλούς ομιλητές που καλύπτουν μια διαφορετική οπτική. Η αλήθεια είναι, επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα, ότι οποιαδήποτε εκδήλωση κάναμε, την κάναμε για να νιώθουμε εμείς πρώτα καλά. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να είσαι ειλικρινής για να λες παλεύεις για το κοινό καλό, αν ο ίδιος δεν περνάς καλά. Η ουσία ήταν να ασχοληθούμε με πράγματα που ενδιαφέραν εμάς, να περάσουμε εμείς καλά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό προς τα έξω. Και κυρίως να δημιουργήσουμε μια τεχνογνωσία, ένα know-how, δηλαδή το πώς γίνονται τα πράγματα, πώς οργανώνονται εκδηλώσεις, ώστε οποιοδήποτε περάσει από τη δικιά μας ομάδα να πάει κάπου αλλού και να οργανώσει και αυτός κάτι με τη δικιά του πλευρά. Γι' αυτό και η αρχική ομάδα του δικτύου άλλαξε πολλές φορές, η οργανωτική ομάδα, και πολλοί που πέρασαν από το δίκτυο έφυγαν, έφτιαξαν δικές τους ομάδες, οργάνωσαν μεγάλα πράγματα και για μένα, αν στο τέλος κάνω ένα απολογισμό για το αν πέτυχε αυτή η ιστορία, πιστεύω ότι πέτυχε γιατί δεν πέτυχε γενικά. Σύλλογοι υπάρχουν άπειροι. Και εκδηλώσεις πολλές γίνονται και με επιτυχία. Ναι. Αν πας στο πρωτοδικείο, θα δεις πολλούς συλλόγους εκεί. Τους συνειδητοποιήσεις συλλόγους, όπως λέω εγώ, όταν κόβονται οι πίτες στο Φλεβάρι, πώς υπάρχουν. Δεν είναι αυτή η ουσία. Δεν χρειάζεται να τραβάς μια πρωτοβουλία από τα μαλλιά προκειμένου να την κάνεις διαδικασία 200 χρόνια. Το δίκτυο έκανε ένα πολύ ωραίο κύκλο και μέσα σε αυτόν τον κύκλο, πέρα από ότι έγιναν πολύ διαφορετικά πράγματα για την πόλη, πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί έμαθαν και κυρίως απέκτησαν και μία αυτοπεποίθηση στο ότι το να κάνεις μεγάλα πράγματα δεν χρειάζονται πολλά χρήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Με φαντασία και δημιουργικότητα και με κατάλληλες συνεργασίες μπορείς πραγματικά να αλλάξεις την καθημερινότητά σου, να αλλάξεις τη γειτονιά σου, να αλλάξεις την πόλη σου. Από εκεί και πέρα, για να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, είναι θέμα θεσμικό. Αν οι θεσμοί δεν ακολουθήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες και είναι απέναντί τους, και εκεί αξίζει να κάνω, θα μου επιτρέψει μια μικρή αναφορά, γιατί το δίκτυο ξεπέρασε τον εθελοντισμό και έκανε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι μελετώντας πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο, προσπάθησε να δείξει πώς ο εθελοντής μπορεί να είναι και ενεργός πολίτης. Δηλαδή, πέρα από τη συνδρομή και αυτά που κάνει, πώς μπορεί να παρέμβει και σε θεσμικό επίπεδο,
Αναδείξαμε για παράδειγμα το θέμα ότι με 25 υπογραφές, θα το λέω καλικά, με 25 υπογραφές, ένα θέμα, αν φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωτικό να συζητηθεί. Έστω και αυτό είναι μια αρχή της συμμετοχής των ανθρώπων. Αναδείξαμε το θέμα της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης και της συνεδρίασής της. Άρα λοιπόν μπορούμε, αφού κάνουμε τόσο κόπο, να μαζεύουμε υπογραφές, να κάνουμε και κάτι παραπάνω και αυτό το πράγμα το ωραίο που κάνουμε να το μεταφέρουμε και στα κέντρα λήψης αποφάσεως, ώστε να πιέζουμε και να λαμβάνεται υπόψη, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί και έχουν άποψη για το πώς πρέπει να γίνονται 5 πράγματα και τα κάνουν και στην πράξη, πρέπει να είναι συνεργάτες των οποιοδήποτε λαμβάνουν αποφάσεις και να είναι απαραίτητα απέναντι. Γιατί έχουμε συνηθίσει ότι διαφωνούμε με κάτι παρά να πει ότι είμαστε εχθροί. Όχι. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η συνένεση. Η διαβούλευση και η συνένεση. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Ας βρούμε τον κοινό τόπο συμφωνίας και μετά διαφωνήσουμε για τα υπόλοιπα. Αλλά σε αυτό που συμφωνούμε, για μια στιγμή τουλάχιστον, μπορούμε κάτι να δημιουργήσουμε. Έτσι, να αποτελέσει βάση. Και ενώ εγώ έχω μείνει στο δίκτυο, σε μια επικοινωνία που είχαμε μία κοινή μας φίλη, την Αταλία της Σπυροπούλου, αρχίζει να μου μιλάει για τη μικρή ακαδημία, όπου ίσως να νόμιζε ότι γνωρίζω, δεν γνώριζα. Ήταν πολύ αρχή ακόμα της μικρή. Ήταν πολύ μικρή. Ήταν πολύ μικρή ακόμα η μικρή ακαδημία και κάποια στιγμή μου λέει Σπύρο Ζωφερόπουλο. Λέω, οκ, κατάλαβα. Τι είναι η μικρή ακαδημία? Τι είναι η μικρή ακαδημία? Λοιπόν, επειδή ο ρυθμός του δικτύου ήταν καταιγιστικός, κάποια στιγμή οι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί στο οργανωτικό κομμάτι αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο ρυθμό. Ήδη είχαν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, να γίνονται και άλλες πρωτοβουλίες, να γίνονται πράγματα και το να επαναλαμβάνουμε και να διατηρούμε κάτι απλά για να το διατηρήσουμε δεν ήταν στο δικό μας το χαρακτήρα. Οπότε αυτοί που θέλαμε να συνεχίσουμε, επιλέξαμε πράγματα που μας άρεσαν περισσότερο και εστιάσαμε περισσότερο στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην τεχνολογία. Και έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα νέο όχημα που θα φιλοξενήσει αυτή τη νέα μας πρωτοβουλία. Με τις ίδιες διαδικασίες λοιπόν, του να βρεθεί το όνομα, να βρεθούν οι τελειγραφείς της παιδιάς στο λογότυπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με άλλες συνεργασίες. Με πολύ γράψιμο από τη δικιά σου την πλευρά. Πολύ γράψιμο. Δημιουργήθηκε η Μικρή Ακαδημία, που είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία. Είμαστε και ένα νομικό πρόσωπο, γι' αυτό και μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε και ένα νομικό πρόσωπο πλέον που θα μπορούσε να διαχειριστεί και με άλλο τρόπο τις συνεργασίες μελλοντικά. Και έτσι λοιπόν κρατήσαμε κάποια πράγματα από το δίκτυο και τα συνεχίζουμε, αλλά κυρίως φτιάχτηκαν νέα πράγματα. Μία από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε εξ αρχής ήταν η δράση ανοιχτά εργαστήρια. Η δράση αυτή είναι μια πρωτοβουλία να μαζέψουμε παλιούς υπολογιστές από ιδιώτες ή επιχειρήσεις ή δημόσιο κτλ. Να εγκαταστήσουμε κάτι άγνωστο για το ευρύ κοινό, ανοιχτό λογισμικό. Θυμάμαι μια συνέντευξη στην ΕΤΕΝΑ το 2005 που είχα μιλήσει για το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιούσα τότε στο ΤΕΙ και ήταν πολύ άγνωστο τότε. Πολύ άγνωστο. Αλλά λέξη. Και ακόμα και τώρα το να πεις ο άνθρωπος ξέρει ότι έχω ένα υπολογιστή στο σπίτι, έχει Windows, έχει Word, αυτά μέχρι εκεί. Το να του πεις ότι θα βάλεις Linux και θα βάλεις OpenOffice, αντίστοιχες ισοδύναμες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και σε παλιότερους υπολογιστές, είναι κάτι λίγο άγνωστο. Οπότε εμείς καταφέρουμε να αναβιώσουμε παλιούς υπολογιστές. Φτιάξαμε ένα πρώτο εργαστήριο, 5 θέσεων και το έχουμε εγκαταστήσει στο ΚΑΠΗΑ Αμαλιάδας και περιμένουμε εκεί το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου να υλοποιήσει το πρόγραμμα Νέες Τεχνολογίες Τρίτη Ηλικία, ώστε να αξιοποιηθεί η υποδομή την οποία προετοιμάσαμε μέσα από αυτή τη δράση. Έχουν αυτό που είπα και στην αρχή, ειδικό προσανατολισμό οι δράσεις σας και είναι στοχευμένες και θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε σε κάποιο διάστημα χρονικό και αποτέλεσμα. Γιατί όταν μοιράζεσαι σε πολλά πράγματα, ίσως χάνεις και την ουσία κάποιες φορές. Δηλαδή αυτό που λες τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μόνο που πήρατε κάποιους υπολογιστές που ήταν σε κάποιες αποθήκες ή που θα κατέληγαν σε κάποια ανακύκλωση, που σημαντικό είναι και αυτό, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να ανακυκλώσουμε, αν θέλουμε να ανακυκλώσουμε. Το ότι γίνονται λειτουργικά αυτή τη στιγμή θα εξυπηρετήσουν αυτό που λες, την τρίτη ηλικία σε σχέση με τη νέα τεχνολογία. Αργότερα μπορεί να δημιουργηθεί κάτι άλλο, γιατί ανάγκες υπάρχουν, ειδικά στη σημερινή εποχή που είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχουν ανάγκες τέτοιες. Σε αυτό που είπες, αυτό που έχω να πω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η πολυδιάσπαση, έτσι, αν και θεωρώ
και αυτό ήταν ένα από τα στοιχήματα του δικτύου, ότι κάναμε τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, δεν θεωρώ ότι ποτέ χάσαμε την ουσία, γιατί είχε τόσο κόπο το να οργανωθεί κάθε δράση και να βρεθεί το σκεπτικό και για ποιο λόγο το κάνουμε, ώστε πάντα υπήρχε ουσία σε οτιδήποτε κάναμε. Αλλά η αλήθεια είναι, αν θέλεις να δεις αυτό το αποτέλεσμα κάθετα και όχι οριζόντια, θα πρέπει να εστιάσεις τελικά σε 2-3 συγκεκριμένα πράγματα και να τα πας όσο πιο βαθιά γίνεται, προκειμένου να έχεις και ένα πιο απτό αποτέλεσμα σε κοντύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι θα έχεις αν κάνεις πολλά οριζόντια. Όλα αυτά που είχες σκεφτεί λοιπόν στην αρχή αυτής της διαδρομής, που έχει να κάνει με τη δικιά σου τη δραστηριότητα μέσα στην πόλη, μέσα στο Δήμο, έχουν επιβεβαιωθεί αυτά που περίμενες? Περίμενες κάτι περισσότερο? Το μετάνιωσες ποτέ? Η αλήθεια είναι ότι οποιοδήποτε κάνει το οτιδήποτε, αποφασίσει να κάνει κάτι, δηλαδή να πάρει ένα ποτήρι και να το αλλάξει θέση, θα υπάρχουν στους 10 ή 9 που θα τον κατακρίνουν για αυτό που κάνει, ένας άντε να νουδέδωσε να τον επικροτήσει. Σε μια τόσο απλή πράξη, πόσο μάλλον να βγεις, να πεις, να κάνεις σε πιο ανοιχτό, με περισσότερο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πιο έντονα η καχυποψία απέναντι στο οτιδήποτε γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται. Το γιατί τα κάνει αυτά ο Σπύρος, ας πούμε, φαντάζομαι, το έχεις ακούσει πολλές φορές. Ναι. Τι επιδιώκει και ποιος είναι ο στόχος πίσω από όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια, αν και δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από ό,τι σκέφτηκε ο καθένας, δεν ήρθε και κανένα να έρθει να μου πει ότι εντάξει, οκ, σκεφτόμασταν αυτό, αλλά τελικά δεν έγινε πράξη. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή η καχυποψία η πιο εύκολη, γιατί θυμάμαι όταν φτιάξαμε το δίκτυο στην πρώτη συνέντευξη στην ΟΡΤ, αρχή-αρχή, μόλις είχε βγει η δημοτική αρχή, θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ότι ήταν. Και λέω, παιδιά, τώρα βγήκε ένα δημοτική. Αυτό σε προσβολή θα κάνουμε στα 4 χρόνια. Και στη τελική ανάλυση, αν τότε δεν ήμουν πολύ ευθύς στην απάντηση, εγώ δεν έχω να πω το εξής. Εγώ προτείνω σε όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, να μετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Να είναι υποψήφιο δημοτική σύλληψη, να είναι υποψήφιο οπουδήποτε, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερη κοιτίδα παραγωγής ανθρώπων ικανών που να μπορούν να στελεχώσουν διοικήσεις οργανισμούς. Αυτό που βλέπω εγώ να συμβαίνει είναι ότι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την πόλη, δεν έχουν καμία δραστηριότητα, κανένα κοινωνικό ρόλο, παρόλα αυτά παίρνουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ψήφους και εκλέγονται κάθε φορά στα δημοτικά συμβούλια και αποφασίζουν για όλους εμάς οι οποίοι έχουν μια δραστηριότητα. Αλλά υπάρχει αυτό το αποθετικό, ρε παιδί μου. Έχουν συνδέσει τα πάντα και λόγω αυτών που γίνει τα τελευταία χρόνια με την πολιτική, τους είναι απεχθές. Λέω, παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό. Αν δεν είστε εσείς, θα είναι κάποιοι άλλοι. Οπότε πάντα το μήνυμά μου, μπορεί εγώ να μην το έχω πράξει για προσωπικούς λόγους όλα αυτά τα χρόνια, που σε κάθε εκλογή γίνανε έτσι, με περιμένουν να είμαι υποψήφιος κάπου, αλλά δεν είμαι. Λέω ανοιχτά. Ανοιχτά, γιατί υπάρχουν ικανότητες. Και υπάρχουν ικανότητες. Και καλό είναι να υπάρχουν 5-10 άνθρωποι από τέτοιους φορείς μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κάτι καλύτερο θα συμβεί από αυτά που συνέβησαν τόσα χρόνια και δεν νομίζω πως ήταν προς την κατεύθυνση στην οποία συζητάμε τώρα. Πριν να σε ρωτήσω αν μετάνιωσες που γύρισες στην Ελλάδα, θέλω να μου πεις ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι να περιμένουμε από τη μικρή ακαδημία και από το Σπύρο, γιατί ξέρω ότι το επόμενο διάστημα θα συμμετέχεις πάλι σε κάτι φρέσκο, το οποίο αυτή τη φορά θα γίνει στην πόλη της Πάτρας. Ναι. Να πούμε τι είναι αυτό. Είναι επίσης άγνωστη λέξη για τον πολιτικό κόσμο. Ναι. Όμως έχει και αυτό έτσι ιδιαίτερη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι μετά από πολλές δόσεις συλλογικότητας, έχω κάποια προσωπικά project στο μυαλό που θα ήθελα κάποια στιγμή να υλοποιήσω. Όλο τα αναβάλλω και τα μεταθέτω. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσω να ασχοληθώ και με αυτά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έκπληξη από τη μικρή ακαδημία που δεν θα αποκαλυφθεί σήμερα. Μάλιστα. Γιατί ο βασικός λόγος για τον οποίο φτιάχτηκε η μικρή ακαδημία ακόμα δεν τον ξέρει κανείς. Η μικρή ακαδημία, ουσιαστικά η ιδέα της ξεκίνησε για έναν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, το οποίο το αντικείμενο δεν είναι της παρούσης. Κάποια στιγμή επιλασσόμαστε, όταν θα είμαστε έτοιμοι, να το ανακοινώσουμε. Το παρουσιάσετε. Να μιλήσω λίγο, οπότε, αυτό που θα γίνει άμεσα από τη μικρή ακαδημία είναι ότι θα βγάλουμε στον αέρα, στο επόμενο 15ήμερο, ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό διηγήματος,
που θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε ιστορίες από όλη την Ηλία. Ο τίτλος θα είναι Ηλία, ένας τόπος πολλές ιστορίες, και θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε ιστορίες από κάθε Δήμο με μία λογική ότι οι πολίτες, οι δημότες, γράφουν την ιστορία του τόπου τους, μεταφέροντας εμπειρίες τους, είτε από πρόσωπα, είτε από μέρη, είτε από μαγαζιά, είτε από οτιδήποτε. Και έχουμε καταφέρει να κλείσουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να δίνεται αυτός ο τόνος από τη μικρή ακαδημία, αυτής της ακαδημαϊκότητας και της ροπής προς την εκπαίδευση. Τα βραβεία μας εξασφαλίσαμε να είναι υποτροφίες από δύο πανεπιστήμια, τα οποία θα τα μάθετε προσεχώς, για δύο εξειδικευμένα σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Οπότε θέλουμε να συνδέσουμε ότι κάποιος που θα κερδίσει αυτό το διαγωνισμό θα έχει μια ευκαιρία σε κάτι πολύ σημαντικό από φορείς αναγνωρισμένους στη χώρα. Τώρα για το καινούριο που είπατε για την Πάτρα, το οποίο το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι πιο νέοι στην ηλικία και σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, υπάρχει μια παγκόσμια δράση που λέγεται TEDx. Είναι ουσιαστικά εκδηλώσεις αυτοοργανωμένες από τις τοπικές κοινωνίες, από κάποιους νέους ανθρώπους συνήθως, οι οποίες έχουν τη λογική να μέσα από ομιλίες συγκεκριμένου αριθμού ομιλητών να παρουσιάζουν θέματα, εμπειρίες των ομιλητών αυτών σε θέματα στα οποία έχουν εμπειρία, είτε επαγγελματική είτε σε προσωπικό επίπεδο. Θα οργανωθεί λοιπόν το TEDx Πάτρας για πρώτη φορά στην πόλη της Πάτρας. Υπήρξε και ένα TEDx στο Πανεπιστήμιο των Παντρών, το οποίο θα λάβει χώρα στο τέλος Απρίλη, και έχω λάβει πρόσκληση να είμαι ένας από τους ομιλητές σε αυτό το TEDx, κυρίως για να μεταφέρω τη δική μου εμπειρία από τον εθελοντισμό και από το τι σημαίνει να είσαι εθελοντής και να είσαι ταυτόχρονα και νερούς πολίτες. Τα οποία και τα δύο νομίζω τα έχεις φραγίσει με πολύ καλό έτσι, πρόσημο, θετικό, όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις μετανιώσει που γύρισες στην Ελλάδα, γιατί θα μπορούσες να έχεις μείνει στην Αγγλία, θεωρώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή το είχα πάρει πάρα πολύ σοβαρά το να μείνω στο εξωτερικό, είχα αρκετές προτάσεις επαγγελματικές όταν ήταν να φύγω και ήταν ένα μεγάλο δίλημα το τι θα κάνω. Έπαιξε ρόλο ένας καθηγητής Έλληνας που είχα στο Πανεπιστήμιο τότε στο Μπέρμιγχαμ, στην Αγγλία, ο οποίος μου είπε τότε ότι άμα είναι να γυρίσεις τώρα. Γιατί άμα κάτσεις, δεν θα γυρίσεις ποτέ. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με πίεσε ουσιαστικά να κάνω το βήμα και να γυρίσω. Με έφερε και σε επαφή με κάποιους οργανισμούς στην Αθήνα για τις πρώτες συνεντεύξεις, και μία από τις επαφές αυτές ήταν και η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα. Οπότε με συνοπτικές διαδικασίες. Επέστρεψα, δεν θέλω να κοιτάζω πίσω, έτσι, είναι άσκοπο το να κοιτάζεις πίσω. Όταν έχεις τη ζωή μπροστά σου, καλό είναι να σκέφτεσαι αυτά που έχεις να κάνεις. Δεν έχω προλάβει να αναπολύσω, σου ομολογώ, ίσως είναι και η πρώτη φορά που το λέω. Θεωρώ ότι είναι για άλλες ηλικίες η αναπόληση. Προς το παρόν, όσο είμαστε ζωντανοί και έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα, όπως λένε, η ιστορία γράφεται τις παρέες. Οπότε, ακριβώς. Όσο έχουμε παρέες, συνεχίζουμε να γράφουμε κι εμείς, να βάζουμε έτσι ένα μικρό λιθαράκι στην ιστορία του τόπου μας. Και κάποια στιγμή, όταν μαζευτούν πολλές ιστορίες, κάπου θα τις διηγηθούμε, φαντάζομαι. Τώρα το τρέχουμε γρήγορα. Το τρέχουμε με την ντουντούκα, με το ποδήλατο. Το τρέχουμε όμως μπροστά. Όσο μπορούμε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να με προσέχει. Γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Έλα κοντά.
ήλιος μου κρύψε τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά